Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, διαστόματος και του Γενικού Γραμματέα κύριου Κουτσούμπα, του Δημήτρη του Κουτσούμπα του σύντροφου, κατέγγειλε μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα που καταγγείλαμε? Καταγγείλαμε ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο είχε επεκταθεί όχι μόνο, και εδώ είναι το λάθος μας, στη Σουηδία, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Μια πλατφόρμα η οποία τι κάνει, η οποία αναγκάζει τους υπερχρεωμένους φοιτητές και φοιτήτριες να παρέχουν υπηρεσίες εναντιαμοιβής για να μπορέσουν να καλύψουν τα δάνειά τους. Τώρα, όταν καταγγέλεις τον προαγωγό, όταν καταγγέλεις την εκπόρνευση, αυτό να θεωρείται σεξισμός? Αυτό να θεωρείται σεξισμός? Αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το καταφέρει, που αντί να καταγγείλει τους μαστροπούς, αντί να καταγγείλει τους προαγωγούς, και οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα σε αυτά τα κράτη, καταγγέλει το ΚΚΕ, αν είναι δυνατόν, που καταγγέλει. Αυτό λοιπόν τον προοδευτισμό σας, εμείς δεν τον θέλουμε. Δεν μας ανήκει, εμείς θέλουμε άλλα πράγματα. Έτσι, αυτός ο προοδευτισμός είναι που σας ανήκει. Το να εκπορνεύονται τα παιδιά για να μπορούν να βγάλουν πέρα τα προγράμματα σπουδών. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να κρύβουμε την πραγματικότητα κάτω από το χαλί. Το έλεος να το πείτε σε αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα. Το έλεος να το πείτε σε αυτή την πλατφόρμα. Αντί να καταγγείλετε τα συγκεκριμένα περιστατικά, τολμάτε και καταγγέλλετε το ΚΚΕ. Εδώ κάνει κάθε λέξη το νόημά της. Όταν καταγγέλεις τους προαγωγούς, να σε καταγγέλουν σεξιστές. Τι καλύπτεται? Η κυρία